Γελάσαμε, κύριε Κυρανάκη. Ήταν πολύ ωραίο αυτό το TikTok. Αλλά θέλω να μου πείτε, γιατί 92.000 δεν πήγανε? Όπως καταλάβατε, έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Κώστα Κυρανάκη. Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Καλή εβδομάδα. Επίσης, γιατί λοιπόν 92.000 που λέει και ο Πρωθυπουργός, έχετε λεφτά για 92.000 και δεν μπήκανε να τα πάρουνε για το Youth Pass? Δεν είναι υποχρεωτικό, κυρία Κοραή. Όποιος θέλει δηλώνει. Δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια ούτε άλλα περιοριστικά κριτήρια. Όποιος θέλει δηλώνει και συμμετέχει στο πρόγραμμα. Νομίζω ότι γενικά η ομάδα που διαχειρίζεται το TikTok του Πρωθυπουργού κάνει εξαιρετική δουλειά. Η κυρία Ικάπη έχει πάντα... Πρωταγωνίστρια, μεγάλη. Έχει πάντα πρωτότυπες ιδέες, οι οποίες τα νούμερα αποδεικνύουν ότι έχουν πολύ μεγάλη αποδοχή. Από εκεί πέρα δεν υποχρεώνεται κανείς να πάρει μια ενίσχυση. Εφόσον θέλεις, μπαίνεις, δηλώνεις και συμμετέχεις στο Youth Pass. Μήπως όμως και εσείς δεν το επικοινωνήσατε αρκετά, κύριε Υπουργέ? Δηλαδή, 100, αν είμαι εγώ τώρα 18 χρονών, τα 150 ευρώ είναι μια χαρά μου πάνε. Για να μην σας πω και για πιο μεγάλο. Όποιος θέλει, μπαίνει, δηλώνει και συμμετέχει στο Youth Pass. Δεν είναι υποχρεωτικό. Λίγο αυστηρά μου το είπατε. Τέλος πάντων, πάμε στους συμβολιογράφους. Τι πάνω γίνεται εκεί? Εσείς. Υπάρχει, λέει, έμφραγμα στην εκτιματαγορά από τους συμβολιογράφους? Κοιτάξτε, έχουμε έρθει σε επίσημο επίπεδο τουλάχιστον συμφωνία με την Ένωση Συμβολιογράφων. Ναι. Εμείς έχουμε τη ρίστα συμφωνηθέντα και η αλήθεια είναι ότι στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδος έχει γίνει άρση της αποχής. Μακεδονία, Θεσσαλία, ας πούμε, χαρακτηριστικά γίνονται συμβόλαια κανονικά. Εμείς έχουμε δηλώσει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε πίσω στο σχέδιό μας για την ψηφιοποίηση των μεταβιβάσεων στα ακίνητα. Υπάρχει ένας ατελείωτος όγκος χαρτιού, ο οποίος πρέπει να τελειώσει. Οι Έλληνες φορολογούμενοι πληρώνουν εκατομμύρια ευρώ σε κτίρια του κτηματολογίου και των υποθυκοφυλακίων σε όλη τη χώρα για την φιλοξενία και διαχείριση ατελείωτων όγκων. Περίπου 1 δισεκατομμύριο σελίδες. Και θα σας παραπέμπω σε ρεπορτάζ των παραπολιτικών του Σαββάτου. Βεβαίως, είχαν μεγάλο. 1 δισεκατομμύριο σελίδες είναι τα παλιά συμβόλαια και τα αντίστοιχα χαρτιά, τα προσαρτώμενα που πρέπει να ψηφιοποιηθούν από το έργο του Ταμείου Ανάκαμψης. Άρα λοιπόν το 2024 θεωρώ αυτονόητο ότι πρέπει να τραβήξουμε μια γραμμή και να ζητήσουμε τα συμβόλαια να στέλνονται πλέον σε ψηφιακή μορφή, υπογεγραμμένα ψηφιακά από τον συμβολαιογράφο. Χωρίς χειρόγραφες παραπομπές, όχι σαρωμένα έγγραφα, για να μπορούν να είναι αναγνώσιμα και διαχειρίσιμα ψηφιακά από τον πολίτη οποιαδήποτε στιγμή, διότι δικό του είναι το ακίνητο τελικά, εκείνος έχει πληρώσει τα χρήματα για να το αποκτήσει. Αυτά νομίζω είναι λυμμένα και αυτονόητα σε άλλες χώρες και να τα κάνουμε και στην Ελλάδα. Κύριε Υπουργέ, εγώ δεν κατάλαβα, γιατί δεν ξέρω και πώς λειτουργεί το όλο σύστημα. Τι χάνουν αυτοί οι άνθρωποι, οι συμβολαιογράφοι? Χάνουν κάτι, χάνουν κάποια αμοιβή? Κατά τη γνώμη μου κερδίζουν, διότι ταχύτερες συναλλαγές σημαίνει πιο πολλά συμβόλαια. Άρα λοιπόν από τη στιγμή που δεν αλλάζει ούτε το περιεχόμενο ενός συμβολαίου, ούτε ο τρόπος κατάρτισής του, ούτε απόλυτος τίποτα, ένα αρχείο το οποίο παράγεται στον υπολογιστή τους με δικά τους ψηφιακά εργαλεία, θα αποστέλλεται σε ψηφιακή μορφή. Νομίζω ότι από αυτό έχουμε να κερδίσουμε και ταχύτητα και απλοποίηση. Και φυσικά οι φορολογούμενοι έχουν να κερδίσουν πολλά χρήματα, διότι θα σταματήσουν να πληρώνουν αυτό που σας είπα και στην αρχή, τη φιλοξενία και διαχείριση ανυπολόγιστων όγκων χαρτιού. Μάλιστα. Άρα την αμοιβή τους δεν τη χάνουν, για να το πούμε πιο απλά. Δεν είναι καθόλου δική μας αρμοδιότητα πώς αμείβονται οι συμβολιογράφοι. Δική μας αρμοδιότητα είναι να κάνουμε αυτό που ζήτησε ο ελληνικός λαός στις εκλογές και του 19 και του 23, να προχωρήσουμε την ψηφιοποίηση. Είχαμε δεσμευτεί ότι σιγά σιγά θα βάζουμε τέλος σε διαδικασίες που απαιτούν χαρτί. Θέλουμε λοιπόν και στα ακίνητα να γίνει αυτό από το 2024. Μάλιστα. Η επιστολική ψήφος θα χρειαστεί ένα πολύ, δεν θα χρειαστεί ένα αυξημένο σύστημα καταμέτρησης των ψήφων? Νομίζω ότι έχουν παρουσιαστεί να εμπλουτιστεί το σύστημα αυτό. Να εμπλουτιστεί και από άποψη ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, έτσι για να το πω.
καταρχάς η επιστολική ψήφος καλώς ή κακώς απαιτεί, δεν είναι ηλεκτρονική, απαιτεί ψηφοδέλτιο σε φάκελο και μάλιστα με αυτό το διπλό ενισχυμένο σύστημα αξιοπιστίας και μυστικότητας, το οποίο παρουσίασε ο κ. Λιβάνιος τις προηγούμενες μέρες. Είναι ένα σύστημα το οποίο αναμένεται να αυξήσει τη συμμετοχή, να διευκολύνει κυρίως νέους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να βρίσκονται στο εξωτερικό ή μπορεί να βρίσκονται να δουλεύουν σεζόν σε μια δουλειά μακριά από την εκλογική τους περιφέρεια, ή ανθρώπους με κινητικά προβλήματα, ανθρώπους με αναπηρίες, ανθρώπους οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, για αντικειμενικούς λόγους δεν μπορούν να προσέλθουν στις κάλπες. Συγγνώμη, κάτι δεν έχω καταλάβει, μήπως χρειάζεται να μου το εξηγήσετε. Εγώ, ας πούμε, ζω στην Αυστραλία, αλλά είμαι από τον Εύρο. Ναι. Ψηφίζω στις ευρωεκλογές, είναι εύκολο. Θα ψηφίζω έτσι κι αλλιώς κόμμα και ευρωβουλευτή. Εγώ που θέλω βάζω το σταυρό μου, γιατί η επικράτεια είναι μία. Εάν όμως γίνουν εθνικές εκλογές και είμαι κάτοικος εξωτερικού, θα μπορώ να ψηφίζω στην εκλογική μου περιφέρεια, ή θα υπάρχει μία κάλπη γενική επιστολικής ψήφου? Καταρχάς, αυτή τη στιγμή το σχέδιο για επιστολική ψήφο έχει ανακοινωθεί για τις ευρωεκλογές. Ναι. Αν θεωρητικά αυτό εφαρμοζόταν και σε εθνικές εκλογές, προφανώς θα ίσχυε το ψηφοδέλτιο επικρατείας, όπως ίσχυσε και για τους εκλογείς περιφέρειες εξωτερικού στις τελευταίες εθνικές εκλογές, που ήταν η πρώτη φορά ουσιαστικά που μπορούσες να ψηφίσεις από τον τόπο διαμονής σου εκτός Ελλάδος. Ωραία. Αυτή η ψήφος, η επιστολική των ευρωεκλογών, θα πάει σε μια ειδική κάλπη? Στην Ελλάδα θα έρθει από τον αυτό που μένει στη Νέα Ζηλανδία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Γερμανία. Θα είναι σε μια κάλπη, εδώ στην Αθήνα? Πώς θα γίνει? Αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελεί μέρος σχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών. Δεν γνωρίζω να σας πω. Δεν γνωρίζετε. Γιατί αυτό μπορεί να χρειαστεί και μια αλλαγή στο σύστημα. Γι' αυτό σας το ρωτάω, επειδή είστε σε όλη αυτή την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Πάμε σε... Δεν είναι ηλεκτρονική η ψήφος, να το ξεκαθαρίσουμε. Είναι επιστολική. Δεν είναι ηλεκτρονική η ψήφος. Ναι, αλλά τα αποτελέσματα βγαίνουν ηλεκτρονικά. Δεν στέλνουμε χαρτιά. Προφανώς, από το εκλογικό τμήματος. Την εκλογική σας περιφέρεια εδώ στην Ελλάδα, ψηφίζετε πάνω σε ένα ψηφοδέλτιο, τα αποτελέσματα βγαίνουν προφανώς ηλεκτρονικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν είναι κάτι καινούριο. Αλλά να το ξεκαθαρίσουμε ότι η άσκηση της ψήφου, του δικαιώματος ψήφου, δεν είναι ηλεκτρονικό. Δεν είναι ηλεκτρονικό, άλλος εγώ λέω. Ναι. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Ναι. Απλώς δεν έχουμε ακόμη την απάντηση. Αυτό θέλω, εκεί καταλήγουμε. Θα τα ξεκαθαρίσει όλα το Υπουργείο Εσωτερικών. Υποθέτω πως ναι. Λοιπόν, τι άλλα καινούρια έρχονται στο e-gov? Έρχεται κάτι πολύ σημαντικό την επόμενη εβδομάδα. Έρχεται εξυπηρέτηση πολιτών 24 ώρες 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο, σε όλες τις γλώσσες, για όλες τις διαδικασίες, μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Ένα chat GPT για το ελληνικό κράτος. Ο πολίτης θα μπορεί να κάνει διάλογο σε φυσική γλώσσα με ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης και να εξυπηρετείται για κάθε, και να παίρνει απαντήσεις για κάθε φυσική ή ψηφιακή διαδικασία, να του λύνει απορίες, να του μιλά για τα δικαιώματά του με βάση τον νόμο, για τις διαδικασίες του mitos.gov.gr. Όλα αυτά τα οποία βλέπουμε σαν εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης παγκοσμίως έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αναμένεται να είμαστε, αν όχι το πρώτο, από τα πρώτα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ουσιαστικά θα βάλουν την κυβέρνηση να συνομιλεί με τον Έλληνα πολίτη μέσω τεχνητής νοημοσύνης για αυτές τις διαδικασίες. Άρα λοιπόν, μία διαδικασία για την οποία θα έπρεπε να πάρετε τηλέφωνο, να μιλήσετε με έναν δημόσιο υπάλληλο σε ωράριο του ελληνικού δημοσίου για ένα συγκεκριμένο θέμα, αυτό θα μπορεί να λυθεί, ξαναλέω, για όλα τα θέματα και σε όλες τις γλώσσες μέσω της τεχνητής νοημοσύνης στο gov.gr. Σε ποιες γλώσσες? Αγγλικά, γαλλικά, σίγουρα, γερμανικά, σε οποιαδήποτε. Σε οποιαδήποτε γλώσσα. Η τεχνητή νοημοσύνη μας επιτρέπει πλέον να έχουμε απεριόριστες δυνατότητες που δεν μπορούσαμε να σκεφτούμε λίγους μήνες πριν, θα σας πω εγώ. Και το μόνο το οποίο θα χρειαστεί είναι η λεγόμενη εκπαίδευση του μοντέλου από τους ίδιους πολίτες. Δηλαδή, όσο περισσότερο χρησιμοποιούν πολίτες αυτό το σύστημα,
τόσο πιο πολύ θα εκπαιδεύεται ο αλγόριθμος, τόσο πιο σωστές και συγκεκριμένες απαντήσεις θα μπορεί να δίνει. Άρα η συμμετοχή των πολιτών σε αυτό το, σε αυτό το μηχανισμό θα δώσει και πολύ καλύτερα αποτελέσματα σε λίγο καιρό. Καλά, πραγματικά εντυπωσιακό αυτό που μου λέτε. Ναι, είναι μια πρωτοβουλία. Είναι απίστευτο. Που ο Δημήτρης Παπαστεργίου, υπουργός ψηφιακής, έχει πάρει πάρα πολύ ζεστά μαζί με την ομάδα του. Και νομίζω ότι θα βοηθήσει πολύ την κοινωνία μας να αποκτήσει μια καλύτερη σχέση εμπιστοσύνης με το ελληνικό κράτος. Ωραία. Και η τελευταία ερώτηση, κύριε Υπουργέ. Γάμος ομόφυλων ζευγαριών. Δεν σας έχω δει πολύ ένθερμο ή έχω κάνει λάθος? Δεν με έχετε δει γενικά, διότι δεν υπάρχει νομοσχέδιο. Αυτό είναι ωραία υπεκφυγή. Ωραία το θέτετε. Δεν έχω δει νομοσχέδιο. Εδώ ή θα παντρευτούν και θα έχουν, απλό είναι το ερώτημα, και δικαίωμα τεκνοθεσίας ή δεν μου αρέσει η ρύθμιση. Εγώ άκουσα τον Υπουργό Δικαιοσύνης, που είναι αρμόδιος για το θέμα, τον κύριο Φλωρίδη, να λέει ότι δεν έχει έρθει κάποιο σχεδιασμός για τέτοιο νομοσχέδιο το επόμενο διάστημα. Άρα αν δεν δούμε νομοσχέδιο, δεν ξέρουμε και τι τοποθέτηση να κάνουμε, διότι είναι πολύ διαφορετικό, κυρία Κοραή, να μιλάμε για γάμο ομόφυλων ζευγαριών μόνο, και πολύ διαφορετικό να μιλάμε για τεκνοθεσία ή υιοθεσία. Αυτά είναι δύο, κατά τη γνώμη μου, διακριτά ξεχωριστά θέματα, τα οποία αν δεν τα δούμε να μπαίνουν σε ρυθμίσεις, να μπαίνουν σε διατάξεις, είναι λάθος να τοποθετούμαστε, γιατί είναι δύο διαφορετικά θέματα. Μάλιστα. Άρα δεν τα συνδέετε εσείς. Ο γάμος θα ανοίξει αυτόματα και το παράθυρο για την τεκνοθεσία. Κατά τη γνώμη μου είναι δύο διακριτά θέματα και πρέπει να αντιμετωπιστούν διακριτά, διότι αφορούν δικαιώματα και τα δύο. Έτσι, είναι δικαιωματικό και το ζήτημα των παιδιών, ειδικά από τη στιγμή που δεν υπάρχει και τρόπος να διαπιστωθεί ελεύθερη βούληση ενός παιδιού, που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ξεχωριστά νομικά. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Άρα δηλαδή, για να καταλάβω, συμφωνείτε με το να δοθούν δικαιώματα σε αυτά τα παιδιά που δεν έχουν των ομόφυλων ζευγαριών? Να συμφωνώ να δοθούν ποια δικαιώματα? Δικαιώματα, διότι έρχεται κάποιος, έχουμε πολλά ζευγάρια, το ξέρετε τώρα, μην περιμένετε να τα ακούσετε από μένα. Είναι ένα ζευγάρι, ας πούμε, δύο ανδρών, το υιοθετεί το παιδί ο ένας και ο άλλος δεν μπορεί μετά να το κρατήσει. Δεν επιτρέπεται αυτή τη στιγμή στην νομοθεσία μας. Στις γυναίκες μόνο επιτρέπεται. Ακριβώς, ναι. Επιτρέπεται μόνο στη γυναίκα. Άρα, λοιπόν, συγγνώμη, νομικά, έχετε δίκιο. Άρα νομικά λοιπόν διαχωρίζεται αυτή τη στιγμή. Ακριβώς, άρα... Ο άντρας δεν μπορεί να υιοθετήσει, ενώ είναι ζευγάρι λεσβιών και οι γυναίκες, και ζευγάρι ομόφυλο ζευγάρι είναι και οι δύο άντρες. Μάλιστα. Γι' αυτό σας λέω. Είναι διαφορετικό το ζήτημα του πολιτικού γάμου και διαφορετικό το ζήτημα της υιοθεσίας. Δεν μου λέτε τίποτα, αλλά θα περιμένω να έρθει η ρύθμιση και να δω εκεί τι θα κάνετε. Μα να σας πω επί ενός νομοθετήτου που δεν υπάρχει, για ποιο λόγο, κυρία Κοραή? Εδώ είναι ένα κοινωνικό θέμα, ξεχάστε τη ρύθμιση. Τι πιστεύετε πρέπει να... ο ένα είναι ο γάμος, συμφωνείτε με το γάμο? Είναι απλά τα ερώτηματα, συμφωνείτε θα να υιοθετούν? Ωραία. Καλό απόγευμα, κύριε Κυρανάκη. Καλή εβδομάδα, γεια σας. Καλημέρα.